Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, 8 λεπτάκια μετά τις 2, Λίμπερο παντού, ξεκινάμε. Και θα πάμε παρέα ως και τις 3, σε αυτή την ώρα, στην οποία Γιώργος Παναγκτήρης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Γιώργος στη ρύθμιση του ήχου θα σας κάνουμε παρέα για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, να πάρουμε μια γεύση και από τα υπόλοιπα. Έχουμε θεματάκια. Βρισκόμαστε ακόμη έτσι στις τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Σιγά σιγά οι ομάδες ξεκινούν προπονήσεις. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει την πρώτη του κλειστή προπόνηση. Θα μαζευτούν σιγά σιγά. Στον Άρη έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και την Δευτέρα. Ούτως ή άλλως και ασπρόμαυροι και κίτρινο-μαύροι αναχωρούν στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Οπότε σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε σε πιο ποδοσφαιρικούς ρυθμούς όσο κύλουν οι μέρες. Έχουμε τα μεταγραφικά σενάρια φυσικά σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπου κάτι κινείται και σήμερα. Έχουμε επίσης κάποια πραγματάκια να συζητήσουμε, να ασχοληθούμε, όπως για παράδειγμα την απόφαση των Αιγύπτιων να ουσιαστικά να αποτελέσει παρελθόν από την εθνική ομάδα ο Άμρου Αρντά μετά τα όσα έκανε τις προηγούμενες ημέρες, το ροζ σκάνδαλο στο οποίο αποκαλύφθηκε ότι εμπλέκεται, μετά τις δημοσιεύσεις γνωστού μοντέλου στην Αίγυπτο για μηνύματα περίεργα που τις έστελνε ο Αρντά και άλλοι τρεις συμπαίκτες του στην εθνική Αιγύπτου, μεταξύ των οποίων και ο Χασάν που πέρσι έπαιξε τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν είναι και τόσο καλή εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ, σαφώς. Αναμενόμενη εξέλιξη, ήταν λογικό να τον αποβάλουν την εθνική μετά τα όσα συνέβησαν, καθώς προκλήθηκε μεγάλος άλλος στην Αίγυπτο. Τη διοργανώτρια χώρα, θυμίζουμε, του Κόπα Αφρικά που είναι σε εξέλιξη και την εθνική ομάδα που έχει στόχο να κατακτήσει το τρόπο φυσικά που γίνεται στη χώρα της ως οικοδέσποινα με μεγάλο αστέρι το Σαλάχ. Ο Άρντα κατάφερε να προκαλέσει μαζί με άλλους τρεις συμπαίκτες του καλόπεδα επίσης όλη αυτή την αναστάτωση. Και τώρα πλέον τίθεται εκτός εθνικής ομάδας, χάνει και ο ίδιος την ευκαιρία. Χάνει την ευκαιρία και ο ΠΑΟΚ να τον προμοτάρει ουσιαστικά μέσω του τουρνουά, μέσω της διοργάνωσης, να τον δει ίσως κάποιο ευρωπαϊκό μάτι και να τον πουλήσει, να τον παραχωρήσει σε μια καλή τιμή. Αυτό ήθελε ο ΠΑΟΚ, σε αυτό στοχεύει μέσω του Κόπα Αφρικά. Αλλά όπως φαίνεται, δύσκολα θα υπάρξει τέτοια λύση, διότι και δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο Κόπα Αφρικά. Ένα 15 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, πρόλαβε να παίξει την πρεμιέρα ο Άρντα ως αλλαγή και αγωνιστικά δηλαδή. Δεν θα τον δουν οι Ευρωπαίοι και ούτως ή άλλως με όλη αυτή τη φήμη να έχει διαρρεύσει, να έχει γίνει γνωστό παγκοσμίως όλο αυτό το φαινόμενο. Γιατί είπαμε, είναι η χώρα που θέλει να σηκώσει το τρόπαιο ως διοργανώτρια. Επομένως, όλος αυτός ο άλλος προκλήθηκε, ήταν μεγάλος. Οπότε η φήμη του Άρντα, αντί να βελτιωθεί, χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο και φαντάζομαι θα γίνει και πιο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να τον προωθήσει με μεταγραφή. Τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Οι Ιταλοί γράφουν για την ΑΕΚ και τον Βέρντε. Μάλιστα, τελευταίο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ρώμα ζητά 2 εκατομμύρια ευρώ για τον 23χρονο Ιταλό εξτρέμ, τον Ντανιέλε Βέρντε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η ΑΕΚ να δαπανίσει αυτό το ποσό για να αποκτήσει τον νεαρό εξτρέμ. Δύσκολη περίπτωση, αξιόλογη περίπτωση παίκτη σαφώς. Αλλά αυτά τα 2 εκατομμύρια, μάλιστα που βάζουν και ως όριο, δεν πέφτουν πιο κάτω οι της Ρώμα, όπως γράφουν οι Ιταλοί τουλάχιστον στα δημοσίευματά τους. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση η Ένωση να τα δώσει για να πάρει τον Βέρντε. Παναλαμβάνουμε, πρόκειται για μια καλή περίπτωση παίκτη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει για την Ένωση. Σάχοφ και Κάνιας, όπως φαίνεται, έχουν βρει τις νέες τους ομάδες και θα κλείσει οριστικά το κεφάλαιο ΠΑΟΚ για Ουκρανό και Ισπανό, καθώς ούτως ή άλλως δεν ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους που λήγουν τώρα στο τέλος του Ιούνιου. Ο Σάχοφ, όπως φαίνεται, θα καταλήξει στην Λέτσε, η οποία ανέβηκε στην Σέρια A, επομένως πάει για καμπιονάτο με τους νεοφώτιστους ο Ουκρανός μετά τον ΠΑΟΚ. Όπως φαίνεται να αναφέρουν σήμερα σε ένα από το εξωτερικό, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο ο Ευγέν Σάχοφ. Ο Κάνιας, ο Χωσέ Κάνιας, είναι στην Σερβία για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα. Βρίσκεται ήδη στο Βελιγράδι και εκεί αναμένεται να περάσει και αυτός από ιατρικά και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο από την αύξησή του στη Σερβία. Οπότε θα ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα και θα κλείσει και για τους δύο μέσους στο κεφάλαιο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι τι κάνει ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Αυτό που λέμε όλες αυτές τις ημέρες, το ότι εκεί έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη θέση την ενίσχυση ο Δικέφαλος. Από χθες είναι ψηλά στη λίστα, είναι στο προσκήνιο μεταγραφικά το όνομα του Ντόγκλας Αουγκούστο, του 22χρονου Βραζιλιάνου που ανήκει στην Κορίνθιανς και έπαιξε ως δανεικός στην Παϊά. Θα τα δούμε στην συνέχεια και με το Στέργιο τον Αναστιάδη να μας δώσει περισσότερο ρεπορτάζ τι έχουμε να περιμένουμε από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο παίκτης παρόντος φέρεται να είναι αρκετά κοντά στον Δικέφαλο. Υπάρχει ανάρτηση από χθες βράδυ του Γιώργου Σαββίδη ότι κάνει υπομονή για ένα τρελά γούστα, όπως ανέφερε μέσω Instagram, που ίσως να έχει φτιάξει και λίγο το κλίμα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τα γραφικά γούστα να δούμε πότε και ποια θα είναι αυτά όταν θα έρθουν. Από εκεί και πέρα
Υπάρχει βέβαια και η ανακοίνωση σήμερα του Τζίφκοβιτς, αναμενόμενη για τον 30χρονο goalkeeper. Είχαν συμφωνηθεί όλα. Περιμέναμε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή με την επίσημη ανακοίνωση. Ήρθε σήμερα και ο Τζίφκοβιτς αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ενώ όσο τα λέγαμε πριν από λίγο για τον Άμρου Άρντα, μόλις τώρα διαβάζω και την επίσημη ανακοίνωση που έχει εκδώσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου για τον ποδοσφαιριστή που ανήκει στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2020, είναι το συμβόλαιό του. Και όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, που οριστικά τελειώνει τον Άρντα από την εθνική και την διοργάνωση του Κόπα Αφρικά, ο υπεύθυνος Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αιγύπτου, ο Χάνι Αμπού Ρένδρα, αποφάσισε να αποβάλει τον Άρντα από την εθνική ομάδα μετά από διαβούλευση με τον προπονητικό και το διοικητικό επιτελείο για λόγους που έχουν να κάνουν με την πειθαρχία, την αφοσίωση και τη συγκέντρωση. Η εθνική ομάδα της Αιγύπτου θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει την πορεία της στο κύπελλο Εθνών Αφρικής με 22 παίκτες στην αποστολή της. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, Χρήστο, και δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις, είναι γιατί μόνο τον Άρντα, οι άλλοι τρεις την πέρασαν έτσι ψηλά. Ίσως ήταν ο εγκέφαλος της υπόθεσης, αυτός που παρέσυρε και τους άλλους ήταν ο Άρντα. Καθόλου δεν αποκλείεται αυτό να συνέβη. Δεν ξέρω, πάντως από ό,τι διαβάζω τώρα στην ανακοίνωση δεν φαίνεται να αναφέρει κάτι για τους υπόλοιπους και μάλιστα γράφει ξεκάθαρα ότι η Αίγυπτος θα συνεχίσει με 22, με 23 ήταν συνολικά στην αποστολή, οπότε ένας είναι εκτός, αυτός είναι ο Άρντα, για το συγκεκριμένο γράφουν μόνο. Οπότε οι άλλοι τρεις, ο Χασάν που ήταν πέρσι στον Ολυμπιακό και οι άλλοι δύο συμπαίκτες τους, όπως φαίνεται θα συνεχίσουν κανονικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση επόμενες ώρες για εκείνους. Κάποια άλλη απόφαση με κάποιο πρόστιμο για κάποια άλλη ποινή. Ίσως να ήταν ο Άρντα η πέτρα του σκανδάλου. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Άρντα είναι οριστικά και επίσημα πλέον εκτός εθνικής ομάδας και αυτό δημιουργεί και μεγαλύτερο προβληματισμό και στον ΠΑΟΚ που ψάχνει ομάδα για να τον πουλήσει. Υπάρχει και η συγγνώμη του Γιώργη Χάτζη στον πρόστονο Ασβάλ Λουτσέσκου μετά τις χθεσινές δηλώσεις, τις οποίες αναφέραμε και εδώ στην εκπομπή Ολύμπερο Παντού, στις οποίες έβαλε εναντίον του Ρουμάνου προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά για το ότι δεν χρησιμοποιεί παιδιά από τις ακαδημίες και το πήγε και αλλού αναφέροντας για οπλοφόρους εδώ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, το πήγε σε έξω αγωνιστικό επίπεδο. Σήμερα σε δήλωση στην ιστολία της Βιωτορούλα ανέφερε ότι θα ήθελε να απαντήσει μόνο στις δηλώσεις προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου επειδή είχε διαχειριστεί μια ολόκληρη γενιά με εξαιρετική απόδοση, όχι μόνο 5-6 παίκτες. Το εστίασε εκεί στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι με την εθνική K21 της Ρουμανίας. Διαβεβαίωνω ότι έχω σεβασμό και εκτίμηση για τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ Βαν Σαβίδη. Ξέρω τι σημαίνει η οικονομική στήριξη ενός συλλόγου, του εύχομαι να έχει επιτυχία. Με μεγάλο σεβασμό, Γιώργη Χατζή έκανε αυτή τη λιτή δήλωση ουσιαστικά για να τα μαζέψει, να ζητήσει συγγνώμη κατά κάποιο τρόπο και να μην δημιουργηθεί περαιτέρω εκνευρισμό στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να περάσουμε σιγά σιγά και στα του Άρη. Να πάμε να καλησπέρισουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι? Καλά λέμε, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε. Αν και στον Άρη, εντάξει, ναι. κούτσου, κάτι, κάθε μέρα υπάρχει και από κάτι. Χθες υπήρχε για παράδειγμα του Εμάν και του Μαρτίνες η ανανέωση. Έτσι, τα περιμέναμε, αλλά εντάξει, κάτι κινείται. Εντάξει, ναι. Δεν ήταν η είδηση. Ναι. Ξέραμε ότι θα ανακοινωθεί ο Αυστριακός. Όπως επίσης περιμέναμε τον Μαρτίνες να επιστρέψει από την άδεια των καλοκαιρινών των διακοπών για να υπογράψει και το συμβόλαιο το οποίο είχε συμφωνήσει με τους ανθρώπους του Άρη τον περασμένο Μάιο. Ναι. Για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι παίκτης της ομάδας ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός και πλέον ο Άρης είναι αυτό που λέει λίγα κάθε μέρα κάτι βγαίνει. Ναι. Περιμένοντας πλέον, διανύοντας βασικά θα έλεγα έτσι κάπως πιο ήσυχες μέρες όσον αφορά το μεταγραφικό αφού δεν έχει προκύψει κάτι τα τελευταία 24 ώρα και διανύουμε μέρες αναμονής όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις ομάδας και τι ακόμα θα ακολουθήσει τουλάχιστον μέχρι την Δευτέρα που άρχισε να χωρεί για την Ολλανδία. Για κάποιες θέσεις βέβαια πλέον δεν καίγεται η ομάδα, όπως ας πούμε για τα στόπερ όπου ο Ρόουζ από τη στιγμή που συμφώνησε αυξάνει τις επιλογές του Παντελίδη στις 4 και έτσι ο Άρης δεν καίγεται για ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό τουλάχιστον για αυτό το διάστημα και το επόμενο που θα βρεθεί στην Ολλανδία. Μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα, ενδεχομένως να πέσουν κατά κάσια κάποιων ποδοσφαιριστών. Ναι. Όπως νομίζω ότι μπορεί να περιμένει και ενδεχομένως θα περιμένει και για τον εξτρέμ από τη στιγμή που υπάρχει και η επιλογή του Λάρισον, υπάρχει και η επιλογή του Ντιγκινή. Υπάρχει και η επιλογή του Μαρτίνες, εντάξει, ως πιο εναλλακτική, δεν είναι φύση εξτρέμο ο Αργεντινός, για να κάνει και εκεί πέρα την καλύτερη δυνατή επιλογή. Υπάρχει ο Μαντσίνη, ακόμα στο σκήνιο, βέβαια χθες δημοσιεύματα από την Γαλλία κάνανε λόγο για αγγλική ομάδα που έχει μπει σφήνα και έτσι ο Άρης έχει το δεύτερο λόγο για τον 23χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό, κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
σίγουρα το να πάει στην Αγγλία ο παίχτης είναι πιο ελκυστικό από το να έρθει στην Ελλάδα. Σαφώς. Ακόμη και αν δεν πρόκειται, φαντάζομαι, για Premier League, ίσως για Championship. Πιθανότατα, ναι. Ναι. Και πάλι όμως είναι πιο ελκυστικό. Αν ήταν για Premier League, δεν το ζητούσαμε καν. Καλά, ναι, προφανώς. Ναι. Αλλά ακόμη και η Championship, κακά τα ψέματα, είναι πιο ελκυστικό πρωτάθλημα από την Ελλάδα, έτσι. 100%. Ναι. Εντάξει, βέβαια εδώ πέρα στον Άρη υπάρχει το κίνητρο της Ευρώπης, είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά αν δεν προχωρήσει τελικά η περίπτωση του Μαντζίνη, τότε ο Άρης θα κοιτάξει τις άλλες επιλογές που έχει, χωρίς να βιάζεται. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας, ο Άρης σε μεγάλο βαθμό πέτυχε αυτό που ήθελε, δηλαδή απέκτησε αρκετούς παίχτες όσον αφορά την αρχική του εντεκάδα και τις θέσεις που θεώρησε ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυση. Δηλαδή τον Στούντιγκρ δεν τον βάζω μέσα. Ναι. Δηλαδή τον Ιντέγε, όπου είχε μεγάλο πρόβλημα πέρυσι στην επίθεση, τον Ντουάρτε προσθέτοντας ένα πολύ ποιοτικό μέσο στον άξονα του. Του Ρόουζ, ήταν και πέρυσι, αλλά θεωρείται μεταγραφή γιατί ο Άρης έδωσε λεφτά. Και θα δουλέψει φέτος και στην προετοιμασία. Έχει ήδη ένα δέσιμο με τους συμπαίκτες από πέρυσι. Μπορεί να αποδειχθεί και σαν καινούργια μεταγραφή ο Ρόουζ, νομίζω, φέτος. Ναι, ναι, μπορεί. Και μακάρι να συνεχίσει το ίδιο και καλύτερα. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός από τη νέα σεζόν στην ομάδα. Και υπάρχει αυτή η κρεμότητα πλέον με τον κεντρικό αμυντικό και τον εξτρέμ που θέλει να αποκτήσει ο Άρης. Για να πάρουν σειρά συνέχεια και οι συμπληρωματικές κινήσεις που θέλουν να κάνουν οι κυτρινόμαυροι, νομίζω ότι ο Άρης θα αποκτήσει έναν αριστερό μπακ μέχρι την Κυριακή, για να έχει δύο παίχτες συγκεκριμένη θέση Παντελίδης πάνω στην Ολλανδία, γιατί αλλιώς θα πάει μόνο με τον Κόρχουτ. Μιας που είπα Κόρχουτ, επέστρεψε ο Ούγγρος χθες στη Θεσσαλονίκη, από σήμερα ο Παντελίδης θα έχει και τους διεθνείς στη διάθεσή του στην απογευματινή προπόνηση. Να χαρά, οπότε... Βέβαια αυξάνει το αριθμός. Είναι του Σιώπη που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της αποθεραπείας από αυτόν τον τραυματισμό που αποκόμισε στο μάτι της Εθνικής με την Αρμενία, και θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Παντελίδη, νομίζω, στις πρώτες μέρες που η ομάδα θα βρίσκεται στην Ολλανδία, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, βρέθηκε πολύ στην επικαιρότητα χθες αυτή η συμφωνία του Θόδωρου Καρυπίδη και της εταιρείας που έχει μαζί με την αδελφή την Ειρήνη με τους Κινέζους, και την παρουσίαση που έγινε στο Ζάπιο χθες με φωτογραφίες, μάλιστα, που έχουμε βάλει και στο λαμπαδάκι της στιγμής της υπογραφής ανάμεσα στο Θόδωρο Καρυπίδη και την Deep Blue, όπως είναι το όνομα της εταιρείας, η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Από όσο ψάξαμε και διαβάσαμε λίγο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη εταιρεία. Και... γενικά, το ότι ανοίγεται και στην αγορά της Κίνας ο Καρυπίδης, εντάξει, δεν είναι και απλό πράγμα, έτσι. Και είναι και μια εταιρεία η οποία ξεχωρίζει πάνω στο τομέα της, εκεί που δραστηριοποιείται, δηλαδή στο Artificial Intelligence ή τεχνητή νοημοσύνη στα ελληνικά. Ναι. Μάλιστα δεν υπέγραψε συμφωνία μόνο με τον Θόδωρο Καρυπίδη, αλλά και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η συγκεκριμένη εταιρεία, και σε μια εκδήλωση χθες που έγινε και υπό την αιγίδα του Συλλόγου Βιομηχάνων της Αθήνας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ναι, γενικά υπήρχαν υψηλά πρόσωπα, δεν είναι. Ναι, υπήρχαν υψηλά πρόσωπα, εντάξει, ανοίγονται πολύ. Θεωρούν ότι οι Κινέζοι, ότι η δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα όσον αφορά τα πλάνα τους και το κομμάτι πάνω στο οποίο δραστηριοποιούνται. Ένα δημοσίευμα του CNN.gr, το οποίο υπάρχει από χθες, που ήταν εκεί πέρα, γιατί εμείς δεν ήμασταν, αναφέρει μάλιστα ότι η συνεργασία του Θόδωρου Καρυπίδη με την εν λόγω εταιρεία μπορεί να φέρει και αναβαθμίσεις όσον αφορά το τεχνολογικό κομμάτι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν το αποκλείουμε και αυτό. Σίγουρα πάντως είναι ένα ενδιαφέρον deal που, για τον Καρυπίδη επιχειρηματικά, το οποίο είναι πολύ πιθανό να θελήσει και τον Άρη, είτε οικονομικά είτε με άλλους τρόπους. Αν πηγαίνουν καλά οι δουλειές του Καρυπίδη, το έχουμε ξαναπεί από τον Γιώργο. Έτσι είναι. Και όταν έχει σχέδια να επενδύσει περισσότερα πράγματα και στο γήπεδο και στις εγκαταστάσεις και σε όλα αυτά, σαφώς πρέπει να πηγαίνουν καλά και οι δουλειές του για να μπορεί να το κάνει. Αναπόφευκτα θα πηγαίνει καλά και ο Άρης σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία που υπέγραψε χθες ο Θόδωρος Καρυπίδης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, είτε αγωνιστικά είτε έξω αγωνιστικά. Οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά. Κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα, προστίθεται και ένα νέο πρόσωπο, το οποίο τίθεται στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη. Και περιμένουμε να δούμε ο αριθμός αυτός κατά πόσο θα αυξηθεί μέχρι την Κυριακή,
Γιατί επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα ο Άρης φεύγει για την Ολλανδία. Την Τετάρτη θα υπάρχει ανοιχτή προπόνηση 7 η ώρα στο Κλεόνες Βικελίδης. Mm-hmm. Περισσότερο για τον κόσμο νομίζω ότι γίνεται. Ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα την ΠΑΕ. Για να δει και ο κόσμος λίγο από κοντά την ομάδα, γιατί δεν είχε την ευκαιρία τις προηγούμενες ημέρες. Να φτιάξει εισαγωγικά και για τους παλιούς και κυρίως τους νέους. Κάποιοι από αυτούς βέβαια πήραν μια καλή έτσι, πρώτη γεύση στον κόσμο στο αεροδρόμιο όταν ήρθαν. Και να τους αποχαιρετήσει, να το πούμε έτσι, γιατί θα τους ξαναδεί. Να τους δώσει έτσι, ναι, μια όθηση κιόλας, όπως σε ένα μήνα, τώρα στο ευρωπαϊκό. Μετά. Υπάρχει και το φιλικό βασικά με τον Ατρόμητο. Ναι, σωστά, 18 του Ιούλη. Ναι, μια δηλαδή θα τους δεις καμιά κοσαριά μέρες μετά ξανά. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά στο παιχνίδι με την ΑΕΛΕ Μεσού, είπε και αυτή η προετοιμάζεται σιγά σιγά από ό,τι διαβάζουμε τα ρεπορτάζ των συναδέλφων στην Κύπρο. Εκεί καμιά μεταγραφή μαθαίνουμε, Νίκο. Έχει πάρει έναν Βραζιλιάνο επιθετικό από την Αλκή, τον Ιβάν Κάρλος. Βάσει αριθμό καλή περίπτωση θεωρείται. Από εκεί πέρα δεν έχει πάρει άλλο ποδοσφαιριστή. Ανανέωσε τον τερματοφύλακα του στο βασικό. Σήμερα το ανακοίνωσε κιόλας για ακόμα ένα χρόνο. Τώρα μια θέση το όνομά του είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχουν θέματα γενικότερα εκεί πέρα όσον αφορά το διοικητικό. Γι' αυτό νομίζω ότι αργεί να προχωρήσει και ο σχεδιασμός τους. Διότι ο πρόεδρος της ΑΕΛΕ Μεσού είναι σε μια φάση που λέει ότι βάζω τόσα χρόνια λεφτά, δεν μπορώ να συνεχίσω πλέον μόνος μου. Ναι. Και ή θα βρει ανθρώπους να το στηρίξουν και να βοηθήσουν στην εισρωή χρημάτων στα ταμεία της ομάδας, ή είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει κιόλας. Αλλά για την ώρα παραμένει εκεί, εντάξει, προσπαθεί να προχωρήσει ένα σχεδιασμό. Δεν νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η ΑΕΛΕ Μεσού ότι θα προχωρήσει σε πάρα πολλές μεταγραφές. Δηλαδή, από ό,τι διαβάζουμε και πληροφορούμαστε, θα κάνει 2-3 κινήσεις το πολύ, άντε 4 σε συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή, ένα κεντρικό αμυντικό, έναν επιτελικό μέσο, έναν αριστερό μπακ. Έχει πάρει ήδη έναν επιθετικό, γιατί υπάρχει ένας κορμός πετυχημένος θεωρείται από πέρσι. Ναι, πήραν το κύπελο, εντάξει. Που βοήθησε και στην κατάκτηση του κυπέλου μετά από 30 χρόνια. Δεν θα αλλάξουν πολλά νομίζω στην κυπριακή ομάδα, γι' αυτό είναι ένα ατού το οποίο έχει, θα έλεγα. Mm-hmm. Όχι θα αλλάξουν στον Άρη βέβαια, γιατί στο βασικό κορμό του Άρη οι αλλαγές είναι συγκεκριμένες και θα αφορούν το δεξιάκρο της άμυνας, ένα παίκτη στο χώρο του κέντρου, τον Φορ. Και έναν στόπερ που λογικά θα αποκτήσει. Τον άξονα είπαμε, είναι οι κινήσεις οι βασικές που... Οι κινήσεις οι βασικές εκεί πέρα, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε ένα μήνα ακόμα βέβαια για να ασχοληθούμε. Ναι βέβαια, εντάξει. Τεχνίδι, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που έγινε γνωστή η κλήρωση, παρακολουθούμε και εμείς ο κόσμος καθημερινά. Εννοείται. Το τι γίνεται στο αντίπαλο στρατόπεδο για να έχουμε εικόνα. Πώς προετοιμάζονται και εκείνοι, έτσι σαφώς. Αυτό ακριβώς. Ωραία Νίκο, να σε ευχαριστήσω, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά Γιώργο, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο για ό,τι συμβαίνει στον Άρη, για τα τελευταία νέα και για το τι γίνεται και στην ΑΕΛΕ Μεσού, την αντίπαλο των Κιτρινών Μαυρών στις 25 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά σενάρια και από το εξωτερικό, διαβάζουμε τώρα ότι η Juventus πάει να κάνει τον μπαμ με την επιστροφή του Pogba, ενώ μάλιστα η σημαντικότερη είδηση για τη Juventus που έγινε γνωστή σήμερα νωρίτερα το πρωί είναι ότι ξαναπαίρνει πίσω τον Μπουφόν, τον γνωστό του Γιανλούιτζι Μπουφόν, τον φυλακά της, τον οποίο είχε αφήσει να φύγει πρόπερση που γελάς Χριστό, είδες. Τον άφησα να φύγει, δεν τον ανέωσα το συμβόλαιο. Με τον Μπουφόν γελάς. Ναι. Σου λέει, μου το είχε κόψει ο Ρονάλντο, πόσες φορές το κόψε ο Ρονάλντο. Ναι, πάντα ο Ρονάλντο το κόβε. Σου λέει τώρα αφού είναι εκεί ο Ρονάλντο, ας πάω μπάσκετ το πάρω με τον Ρονάλντο μαζί. Ναι. Δεν το πήρε και την πρώτη χρονιά ο Ρονάλντο, οπότε φέτος θα σκυλιάσει και αυτό να το πάρει. Σου λέει ας πάω εκεί πάλι, πας και το πάρουμε. Αλλά το τέτοιο είναι, το θέμα είναι ότι είχε φυγεί, δεν του είχαν νέο συμβόλαιο, ενώ ο ίδιος ήθελε. Ήθελε να τους είχε πει ξεκάθαρο, θέλω να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο. Δεν τον υπολόγισαν και τώρα τον παίρνουν, σου λέει ας πάω έστω και ως δεύτερος να νέο συμβόλαιο. Και να παίξω άλλη μια χρονιά και μετά θα συνεχίσει ο προπονητής των αδελφυλάκων εκεί λογικά στην Ακαδημία, τι θα είναι στέλεχος πάντως της ομάδας. Λοιπόν, φτάσαμε στις 2.30, πάμε στο break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Ολύμπριο 104,4 να επιστρέψουμε και με ΠΑΟΚ και με τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ολύμπριο παντού, μέρος δεύτερο. Παρέα θα πάμε για το επόμενο 20 λεπτό και τις 3 πριν δώσουμε σκητάλη στο πέναλτι και το Γιώργο Ζαγορά. Λέγαμε νωρίτερα για τα τουάρι, ό,τι συμβαίνει στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο και έτσι λίγο για τα μεταγραφικά σε Ελλάδα και Ευρώπη, μια γενική ματιά. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται και στα υπόλοιπα, στο μαγκαζίνο που συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Να καλησπέρισουμε τον φίλο και συνάδελφο από το Festival GR, τον Βαγγέλη Κοκολακό. Καλησπέρα, Βαγγέλη, τι γίνεται.
Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Γεμάτη πολιτική ατζέντα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο. Mm-hmm, μάλιστα. Τι έχουμε? Σήμερα το απόγευμα έχουμε δύο εκδηλώσεις, μία της Νέας Δημοκρατίας και μία του κινήματος αλλαγής. Αρχίσουμε από αυτήν που προηγείται, της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα παρουσιαστούν οι υποψήφοι βουλευτές στην Α και Β περιφέρεια του νομού. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει σε 7.30, ωστόσο το σημαντικό στην εκδήλωση θα είναι η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Ο οποίος, Γιώργο, πολλά χρόνια πρέπει να έχει να μιλήσει, έτσι. Θα πραγματοποιήσει ομιλία μετά από 10 χρόνια. Ήταν το 2009, όταν είχε χάσει τις εκλογές τότε η Νέα Δημοκρατία, ήταν η τελευταία ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Σήμερα λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής θα πραγματοποιήσει την πρώτη του ομιλία μετά από 10 χρόνια. Αναμένεται να υποδείξει πόσο σημαντική είναι η ενότητα της παράταξης σε εθνικές εκλογές της 7 Ιουλίου. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί και σε εθνικά θέματα, χωρίς ωστόσο να ανεβάσει τους τόνους. Mm-hmm. Τώρα, μισή ώρα αργότερα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η ομιλία η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, η Φόφη Γεννήματα, η οποία βρέθηκε σήμερα στην πόλη, πραγματοποίησε αυτοψία στο δάσος του Σέιχου, Γιώργο, για να δει από κοντά την καταστροφή που έχει επέλθει στο δάσος, το φλοιοφάγο έντομο. Εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει γίνει γνωστό ότι ένα φλοιοφάγο έντομο έχει προκαλέσει μια ολέθρια καταστροφή στο δάσος του Σέιξου, το μοναδικό πνεύμα πράσινο. Δεν έχει βρεθεί κάποια λύση ακόμη, έτσι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Προσπαθούν, Γιώργο, Δήμοι, Υπουργεία, όλοι οι αρμόδιοι, το δασαρχείο, να βρουν μια λύση. Σιγά σιγά τώρα τα άρρωστα δέντρα, συσσαγωγικά, τα κόβουν. Πρέπει να κοπούν, δεν υπάρχει Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, όπως λένε και οι επιστήμονες. Πρέπει να κοπούν τα δέντρα για να μην επεκταθεί το πρόβλημα. Η κυρία Γεννήματα, η οποία πήγε στο ΣΕΙΧΣΟΥ συνοδευόμενη από βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές του κόμματος, όπως ο Κυριάκος Κυριάκος, ο Γιώργος Αραβανιτίδης, ο Γιάννης Μαγκριώτης, και φυσικά από τον Δήμαρχο Νεάπολης και τον Σίμο Δανιλίδη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία για ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα, όπως είπε, που δείχνει την ανικανότητα και την αδιαφορία της. Τώρα, Γιώργο, να πάμε και ένα λίγο παραπολιτικό, λίγο πιο πικάντικο. Ναι, ναι, δώσε μας κάτι τέτοιο. Σήμερα, Γιώργο, η Έφη Αχτσόγλου, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, παραδέχτηκε την σχέση της με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρωτήθηκε ή έτσι απλά θέλησε να κάνει ερωτική εξομολόγηση? Το είπε στο πλαίσιο συνέντευξή της στο Rise TV. Παραδέχτηκε ίδια ότι έχει σχέση με πολιτικό και όταν την ρώτησαν αν μπορεί κάτι παραπάνω, παραδέχτηκε ότι η σχέση ήταν με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, το ξέραμε, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που τώρα παραδέχεται και δημόσια. Μάλιστα. Αυτά είναι έτσι, δίνουν άλλο χρώμα, άλλο τόνο στην πολιτική. Εντάξει, τώρα και προεκλογικά, προφανώς θέλω να τραβήξουν και την προσοχή παραπάνω με τις δηλώσεις. Εντάξει, σίγουρα ο καθένας βάζει ό,τι μπορεί. Έτσι, έτσι. Ωραία, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και από τον Βαγγέλη Κοκολάκο από το festival.gr για όσα συμβαίνουν και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, έτσι στην καθιερωμένη ματιά που ρίχνουμε και σε πιο χαλαρό ζήτημα αυτό το τελευταίο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε επιστρέφοντας στα δικά μας. Είπαμε νωρίτερα για την επιστροφή του Μπουφόν στη Γιουβέντους, που όπως φαίνεται θα γυρίσει εκεί με στόχο να πάρει επιτέλους ένα Champions League και να κλείσει την καριέρα του. Για ένα χρόνο θα παίξει και θα είναι δεύτερος φυσικά πίσω από το Σέσνη που έχει καθιερωθεί στην Juve και έκανε αρκετά καλή χρονιά και πέρσι. Και θα αναλάβει πόστο στην κυρία μετά το τέλος της καριέρας του. Στον Ολυμπιακό κινούνται σε ρυθμούς Σεμέδο, ο οποίος τελικά μετά από ένα serial στο οποίο έχει εξελιχθεί η δική του υπόθεση, φαίνεται ότι θα έρθει και θα υπογράψει για να αποτελέσει νέο μεταγραφικό απόκτημα. Μια κίνηση που είναι δυνατή τουλάχιστον θεωρητικά, με να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο. Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε κανονικά από χθες απόγευμα ο Ζεράλντες και προχωρούν, περιμένουν και άλλες κινήσεις. Τα λέγαμε νωρίτερα και για τον Βέρντε. Ακριβή περίπτωση βέβαια, 2 εκατομμύρια ζητάει η Ρώμα όπως διαβάσαμε στα ιταλικά μέσα. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα δώσει η Ένωση. Και φυσικά στον ΠΑΟΚ το θέμα του Αγκούστο θα μας τα πει συνέχεια και ο Σέργιος Αναστασιάδης πιο αναλυτικά για ό,τι συμβαίνει στο ασφαλό ρεπορτάζ. Η Trabzonspor έχει κάνει πρόταση ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει τον Μάρκους Μπέρκ, όπως γράφουν τουλάχιστον στον τουρκικό τύπο. Μάλιστα, 1,2 δίνει για να πάρει τον Σουηδό η Trabzonspor. Λοιπόν, οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν δυνατή κίνηση στην επίθεση. Ο Μπέρκ μάλλον θέλει να φύγει από την Αλ Αϊν, από τα Αραβικά Εμμυράτα. Να δούμε αν θα καταλήξει τελικά στην Τουρκία. Θα είναι πάντως και αυτή μια ενδιαφέρουσα κίνηση. Ενώ στην Ιταλία γράφουν. Συνεχίζουν μάλλον να γράφουν όλες αυτές τις μέρες
Υπάρχουν νέα σενάρια σήμερα, νέα δημοσιεύματα για Νάπολη και Μάνολα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πιο συγκεκριμένα, θα κλείσει με 20 εκατομμύρια και τον Διαβαρά ως αντάλλαγμα στη Ρώμα. Θα δώσουν δηλαδή Ναπολιτάνοι για να αποκτήσουν τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Παρένθεση από τα ποδοσφαιρικά και τα μεταγραφικά για το νέο χρυσό μετάλλιο της Άννας Κορακάκη στη Σκοπολή. Στο αεροβόλο πιστόλι στα 25 μέτρα στο πλαίσιο των δεύτερων ευρωπαϊκών αγώνων που διεξάγονται στο Μίνσκ. Και άλλο χρυσό λοιπόν για την Ελληνίδα αθλήτρια. Τώρα είναι άθλημα Σκοπολή, Χρήστο. Είναι άθλημα, εντάξει. Τέλος πάντων. Πήρε και άλλο χρυσό. Πάντως αυτό είναι άριστη Κορακάκη και συνεχίζει να καταγράφει επιτυχίες, να κατακτά μετάλλια. Παίρνει άλλο ένα χρυσό μόλις τώρα πριν από λίγο και συνεχίζει να γράφει το όνομά της στην ιστορία, διότι οι επιτυχίες της είναι συνεχόμενες η μία μετά την άλλη και ακόμη είναι και σε πολύ μικρή ηλικία. Οπότε έχει μπροστά της μέλλον για να γράψει ακόμη μεγαλύτερες ιστορικές επιτυχίες. Για να συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά, να πάμε λίγο να δούμε το σημερινό πρόγραμμα, το σημερινό μενού τι περιλαμβάνει. Στο Κόπα Αφρικα κυρίως που υπάρχει το ενδιαφέρον. Έχουμε τρία παιχνίδια. Στις 5.30 είναι το Νιγηρία Γουινέα. Στις 8 η Ουγκάντα αντιμετωπίζει τη Ζιμπάμπουε. Και στις 11 η διοργανώτρια τουρνουά, η Αίγυπτος, αντιμετωπίζει το Κονγκό. Μετά από όλα όσα συνέβησαν αυτές τις ημέρες με το Σάλο που προκλήθηκε με αυτό το ροζ σκάνδαλο. Και την σημερινή απόφαση και με επίσημη ανακοίνωση πια οριστικά αποβολής του Άρντα από την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν λυθεί έτσι το πρόβλημα και τι εξελίξεις μπορεί να υπάρχουν. Μπαίνει με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όσοι μπορούμε να έχουν εικόνα. Θυμίζουμε το Κόπα Αφρικα δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά από ελληνικό κανάλι, αλλά εντάξει, μέσω διαδικτύου υπάρχουν τρόποι. Όσοι λοιπόν παρακολουθείτε το Κόπα Αφρικα, το σημερινό παιχνίδι της Αιγύπτου μετά την πρεμιέρα, την νικηφόρα πρεμιέρα, σαφώς έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι έρχεται και μετά από όλο αυτό το ροζ σκάνδαλο το οποίο προκάλεσε σε άλλες προηγούμενες ημέρες. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσουν οι Αιγύπτιοι και κατά πόσο θα επηρεαστούν. Είναι άλλωστε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης ως οικοδεσπότες και ως καλή εθνική ομάδα ούτως ή άλλως, με τον Σαλάχ το μεγάλο αστέρι μπροστά να θέλει να σηκώσει και αυτό το τρόπαιο. Οπότε απόψε στις 11. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας. Ξεκινά ούτως ή άλλως σήμερα και η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα μάτς της πρεμιέρας. Η Αίγυπτος και η Ουγκάντα έχουν από τρεις αυτόν τον όμιλο. Στον πρώτο όμιλο, Ζιμπάμπουε και Κονγκό δεν έχουν βαθμό και θα ψάξουν απόψε τον πρώτο βαθμό. Στο άλλο μάτς, η Νιγηρία είχε κερδίσει την πρώτη αγωνιστική, έχει τρεις βαθμούς και αντιμετωπίζει τη Γουινέα που είχε έρθει σώπαλη με την Μαδαγασκάρη και έχει ένα βαθμό απόψε. Οπότε και αυτό το μάτς έχει ενδιαφέρον και στην υπόθεση πρόκριση. Στα υπόλοιπα περιμένουμε το Copa America να ξαναρχίσει με τα νοκάουτ φυσικά. Ξημερώματα Παρασκευή στις 3.30 θυμίζω Βραζιλία-Παραγουάη το πρώτο παιχνίδι. Το βράδυ της Παρασκευής μεθαύριο δηλαδή Βενεζουέλα-Αργεντινή στις 10. Καλή ώρα είναι αυτό. Εντάξει, το 3.30 καλή ώρα είναι για τους ξενύχτηδες. Οπότε όσοι ξενυχτίζετε θα δείτε Βραζιλία, θα δείτε Σελεσάο. Το Σάββατο μετά, ξημερώματα Σαββάτου στις 2 είναι το Κολομβία Χιλή και βράδυ Σαββάτου στις 10 Ουρουγουάη Περού. Εδώ μαζί παρέα στο Λίμπερο το δούμε, στην εκπομπή Post Game Σάββατο βράδυ στις 10. Ωραίο μάτς και αυτό, Ουρουγουάη Περού. Εντάξει, οι Ουρουγουανοί σαφώς είναι το μεγάλο φαβορί. Και θα προχωρήσουμε μετά και στην ημιτελική φάση με την ευχή και την ελπίδα να δούμε και Βραζιλία-Αργεντινή εφόσον δεν έχουμε έκπληξη και προκριθούν και δύο που είναι τα φαβορί. Να τους δούμε να κοντράρονται. Στα ημιτελικά θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, και μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι, στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, να περάσουμε και στα του ΠΑΟΚ, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Θα έχουμε σε πολύ λίγο το Σέργιο Ανσιάδη για να μας δώσει τα τελευταία νέα. Ότι παίζει στο ρεπορτάζ σήμερα, είπαμε σε ρυθμούς Ντάγκλας Αγκούστο, κινούνται κυρίως οι ασπρόμαυροι. Περιμένουμε να δούμε ποιες είναι και οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του Βραζιλιάνου, 22χρονου Βραζιλιάνου. Και το πότε και αν θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση. Υπάρχει σήμερα και η ανακοίνωση για τον Ζιβκοβιτς, η επίσημη επισημοποίηση της μεταγραφής αυτής, που ούτως ή άλλως την περιμέναμε. Και υπάρχει σήμερα φυσικά και η πρώτη προπόνηση 6.30. Μας θα πει και ο Στέργιος σε πολύ λίγο. Οι αντρικές εξετάσεις πάντως έχουν ξεκινήσει για τον ΠΑΟΚ από σήμερα το πρωί. Βρέθηκαν. Πέρασαν όλοι από ιατρικά τεστ οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου και σιγά σιγά να μπαίνουν και αυτοί σε αγωνιστικούς ρυθμούς, να επιστρέψουν από τις διακοπές, να μετρηθούν κιόλας σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται πάντα πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για την νέα σεζόν, πριν επιστρέψουν στις προπονήσεις όλοι οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, προφανώς χαλάρωσαν αυτές τις ημέρες, πέρασαν καλά τις διακοπές τους
ίσως κάποιοι να ξέφυγαν και λίγο παραπάνω στα κιλά. Αυτά πάντα έχουν ενδιαφέρον όταν γυρνούν οι παίκτες, τι κατάσταση είναι. Και εντάξει, στον ΠΑΟΚ θα υπάρχουν και πολλά κοινά πρόσωπα, τους ξέρει καλά ο Λουτσέσκου πλέον. Υπάρχει αυτό το δέσιμο, υπάρχει αυτή η χημεία. Οπότε νομίζω θα έχει πιο εύκολα τον έλεγχο ο Ρουμάνος τεχνικός και σαφώς θα ξέρει πού τους άφησε και πώς θα τους παραλάβει τώρα πλέον που θα ξαναξεκινήσουν μαζί τις προπονήσεις από σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, να και άλλη μεταγραφή που φέρεται να ολοκληρώνεται τώρα, τη τελευταία στιγμή που λέμε. Η Manchester United παίρνει τον Άρον Γουάν-Μπισάκα, 21 ετών παρακαλώ, και δαπανά 56 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Η Manchester United πρόκειται για ανερχόμενο αστέρι από την Crystal Palace, η μεταγραφή αυτή για την United. Δίνει 56 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν η Manchester στην Crystal Palace για να αποκτήσει τον Άρον Γουάν-Μπισάκα, Άγγλος διεθνής, δεξιός μπακ, και νομίζω θα μας απασχολήσει πολύ αυτό το παιδί τα επόμενα χρόνια. 39 συμμετοχές έκανε πέρσι με την Crystal Palace, είχε και 4 assist, προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Crystal Palace και έχει παίξει in διεθνής με την Under 20 και του Κονγκό. Τελικά, όπως φαίνεται, θα επέλεξει για την Αγγλία με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας έχει αγωνιστεί και τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν και ο Walker, ο Τρίμπερ, αλλά νομίζω τα επόμενα χρόνια θα έχει και αυτός θέση. Πρόκειται για ένα πράγματι αξιόλογο ταλέντο. Μάλιστα, θα έχει ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ για 21χρονο. Δεν τα λες και λίγα, δεν το λες και μικρό ποσό. Λοιπόν, μάλλον έχουμε ένα θεματάκι με το Στέργιο Δανασιάδη και δεν θα μπορούμε να τον έχουμε στον αέρα όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ. Αναφέραμε νωρίτερα και ότι Σάχοφ και Κάνιας, όπως φαίνεται, έχουν βρει οριστικά τις νέες τους ομάδες. Ο Κάνιας είναι ήδη στη Σερβία και θα υπογράψει σήμερα στον Ερυθρό Αστέρα. Βρίσκεται στο Βελιγράδι, θα περάσει από ιατρικά υπογραφές και θα κλείσει στην σερβική ομάδα. Ο Σάχοφ φέρεται ότι θα υπογράψει στην Λέτσε, στην ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Σέρια A, οπότε θα παίξει το καμπιονάτο Ουκρανό στη νέα σεζόν. Φυσικά το όνομα του Ντάγκλας Αουγκούστο είναι στο προσκήνιο. Ο 22χρονος Βραζιλιάνος μέσος πρόκειται για αμυντικό χαφ κυρίως, ως εξάρι παίζει περισσότερο. Πέρσι ως δανεικός στην Παΐα από την Κορίνθια στην οποία ανήκει. Μένει να δούμε πότε και αν θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη κίνηση και τυπικά το ποσό που θα δαπανίσει ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει. Ο ΠΑΟΚ που δείχνει να επιμένει σε ρυθμού σάμπα, δείχνει να επιμένει με Βραζιλιάνους, μεγαλώνει κι άλλο την βραζιλιανική παροικία του στην Τούμπα. Και το θέμα είναι να δούμε θα γίνει τώρα και με τον Ενρίκη, για να δούμε αν θα υπάρχει ισορροπία, αν θα φύγει ένας και θα έρθει άλλος ένας. Καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ατλέτικο Μινέιρο για να πάει ξανά στην πατρίδα του ο Πέντρο Ενρίκη. Όσον αφορά τα υπόλοιπα στον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, το θέμα του Άρντα σήμερα είναι αυτό που έχει απασχολήσει και εντάξει, λογικό είναι να ενοχλεί. Άλλα περίμεναν από την παρουσία του στο Κόπα Αφρικά να βρεθεί κάποια λύση και να τον δώσουν. Τελικά, όπως φαίνεται, δεν θα προκύψει κάτι τέτοιο γιατί δεν πρόκειται να ξαναπαίξει το Κόπα Αφρικά ο Άρντα, που αποτελεί από σήμερα οριστικά και επίσημα παρελθόν από την Εθνική Αιγύπτου. Τον έθεσαν εκτός ομάδας μετά από την ιστορία αυτή στην οποία είναι πλάκη. Επομένως, δυσκολεύει και το ενδεχόμενο πώληση από τον ΠΑΟΚ, πώς θα του βρουν ομάδα και με τι ποσό να τον παραχωρήσουν. Θυμίζουμε ότι έχει συμβόλαιο ως το 2020 ο Αιγύπτιος. Ένα όνομα επίσης που έπαιξε σήμερα ο σενάριο είναι αυτό του Μίροσλαβ Στοχ, του γνωστού του Στοχ, που είχε περάσει τη ζώνη 13-14 από τον ΠΑΟΚ ως δανεικός τότε. Έχει προταθεί στον δικέφαλο Σλοβάκος Εξτρέμ. Εντάξει, προτείνονται τους άλλους αρκετοί παίκτες καθημερινά σε όλες τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τους άλλους για Εξτρέμ. Δεν ξέρω αν θα απασχολεί συγκεκριμένη περίπτωση και αν υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφή στο Στοχ. Πάντως, έπαιξε ως σενάριο σήμερα το όνομά του. Ο Στοχ πέρυσι στη Σλάβια Πράγα, θυμίζουμε. Τον είδαμε να κάνει και καλή πορεία με την ομάδα του στο Europa League, που απέκλεισαν τη Σεβίλη οι Τσέχοι. 49 συμμετοχές είχε πέρυσι μάλιστα ο Στοχ. 14 γκολ και 13 assist. Καθόλου άσχημα δεν τα πήγε. Αλλά δεν ξέρω, δεν το βλέπω και πολύ εφικτό το σενάριο να επιστρέψει τον ΠΑΟΚ, να τον ξαναδούμε στα ασπρομαύρα. Αν και εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ, ακόμη είναι νωρίς και όσο συνεχίζουν να ψάχνουν, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει βάρος εκεί στη θέση του Εξτρέμ και έχοντας ήδη ως λύση τους νεαρούς Ζαμπάλι, Μιό και Λάμπρου, να προσθέσει κάτι πιο ποιοτικό, έναν πιο έμπειρο παίχτη, μια πιο εγγυημένη λύση που θα του δώσει το κάτι παραπάνω σε αυτή τη θέση μέσω επιθετικά. Λοιπόν, και ενώ αυτήν την ώρα διεξάγεται και η κλήρωση για το SEF Cup, την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση στο Βόλιο που θα παίξουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Εμείς φτάνουμε στο τέλος και έτσι μένει να συγκουμπήσει ο Λίμπερο παντού. Ακολουθεί φυσικά το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά, οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 με πολλά και ενδιαφέροντα. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλό μεσημέρι.